Εγκαινιάζεται μεθαύριο στις 12.30 το μεσημέρι στο Αχιλλοπούλιο η υπερσύγχρονη ψηφιακή χειρουργική αίθουσα που κόστησε 470.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Το νοσοκομείο του Βόλου καθίσταται πλέον το μοναδικό δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της Θεσσαλίας που διαθέτει ανάλογο εξοπλισμό, ο οποίος θα αναβαθμίσει εντυπωσιακά το επίπεδο των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Είναι κάτι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Να ξέρετε, μόνο σε ιδιωτικά κέντρα υπάρχει ανάλογη αίθουσα. Με όλη την τελευταία τεχνολογία που υπάρχει και για τηλεδιάσκεψη μέσα από το χειρουργείο, για παρουσίαση, για αποθήκευση εικόνων, για ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Θα χρησιμοποιηθεί και ήδη έχει μπει στο πρόγραμμα και από την γενική χειρουργική και από την ουρολογική σε αυτή τη φάση και φαντάζομαι ότι θα το χρησιμοποιήσουν και οι λοιπές ειδικότητες. Μαζί με το έργο αυτό θα εγκαινιαστεί και ο μεγάλος υπερσύγχρονος υπερηχοτομογράφος που πήραμε με την καινοτόμα εφαρμογή της ελαστογραφίας. Το νέο ψηφιακό χειρουργείο θα τεθεί σε λειτουργία από την επομένη των εγγενείων. Διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και προσφέρει τη δυνατότητα διασύνδεσης με αντίστοιχες χειρουργικές υποδομές σε νοσοκομεία εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει εξαιρετικά σύγχρονο εξοπλισμό, λαπαροσκοπικούς πύργους. Αυτά θα βοηθήσουν εξαιρετικά την ποιότητα της δουλειάς που θα κάνουν οι χειρουργοί. Πάνω εκεί θα μπορούν να εφαρμοστούν νέες τεχνικές και σαφώς να υπάρχει και η τηλεπαρακολούθηση ή η επικοινωνία με λοιπά νοσοκομεία μέσω διαδικτύου, ώστε να αναβαθμιστούν και κάποιες επεμβάσεις που πρόκειται καινούργιες και καινοτόμες να μπουν στο νοσοκομείο. Ήδη στο νοσοκομείο γίνονται υπατεκτομές και πρωτοποριακές επεμβάσεις. Θα μπορούμε να είμαστε σε κατευθείαν επαφή με το King College του Λονδίνου που ήδη έχουμε συνεργασία και σε άλλα τέτοια ανάλογα επίπεδα. Πριν την τελετή των εγγενείων του ψηφιακού χειρουργείου θα υπογραφούν οι συμβάσεις για την προμήθεια του μαγνητικού τομογράφου, του ψηφιακού ακτινολογικού εξοπλισμού και των χειρουργικών εργαλείων. Τελείωσε η διαγωνιστική διαδικασία, είναι ο μαγνητικός τομογράφος με έργο προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, είναι το ψηφιακό ακτινολογικό ΕΣΠΑ και τα χειρουργικά εργαλεία που και αυτό είναι ΕΣΠΑ.